Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αποκάλυψη ότι από τον νόμο Κατρούγκαλου προκύπτουν χρυσές συντάξεις που έφταναν ακόμα και τα 24.000 ευρώ το μήνα, την ώρα που η πλειοψηφία των νέων συνταξιούχων είχε δει περικοπές μέχρι και 40%. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας το πρωί στο Open, απέδωσε το φαινόμενο σε στρεβλώσεις του νόμου και προανήγγειλε την άμεση κατάθεση τροπολογίας που θα προβλέπει την επιβολή πλαφών στις πολύ υψηλές συντάξεις. Από την πλευρά της, η Έφη Αχτσιόγλου, με ανακοίνωσή της, τονίζει πως είχε δώσει εντολή στον ΕΦΚΑ να μην εκδοθούν πολύ υψηλές συντάξεις, για τις οποίες είχαν επιβληθεί πολύ υψηλές εισφορές, εσώτου ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση. Ενώ κατηγόρησε τον Γιάννη Βρούτσι ότι επιλέγει να προβαίνει σε ψευδείς καταγγελίες εναντίον της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Σοκ έχει προκαλέσει το Μακελιό με τουλάχιστον 4 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα 6χρονο παιδί και δεκάδες τραυματίες, σε φεστιβάλ τροφίμων στην Καλιφόρνια. Ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στο ανυποψίαστο πλήθος, σκορπίζοντας το θάνατο και τον πανικό, πριν πέσει και κύριος νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό πιθανού συνεργού του, ενώ τα κίνητρα του δράστη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Την μουσική στο φεστιβάλ τροφίμων στο Gilroy της Καλιφόρνια διακόπτουν οι πυροβολισμοί. Ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος. Ένας νεαρός άντρας έχει μόλις κόψει τον φράκτη, έχει μπει μέσα στο χώρο του φεστιβάλ και έχει ανοίξει πύρα διακρίτως μέσα στον κόσμο, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους πριν πέσει και εκείνος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. When we were almost like in a fence, we were really close to a fence, we just saw a hole in the light and she was crying. So we just found out. She got shot. As soon as the gunfire started, everybody scattered and people were yelling for their kids. Οι αστυνομικοί αμέσως ξεκίνησαν ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό πιθανού συνεργού του δράστη, αφού αυτόπτες μάρτυρες τους είπαν πως είδαν και δεύτερο ύποπτο στο σημείο. It's like semi-automatic going off really close too. You know, people screaming and hiding and ducking. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης είναι και ένα αγοράκι μόλις 6 ετών, ο μικρός Στίβεν Ρομέρο. Η γιαγιά του και η μητέρα του τραυματίστηκαν, αλλά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Christmas Hill. Στην εκδήλωση που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Ακόμα οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τους λόγους για τους οποίους ο δράστης αποφάσισε να αιματοκυλήσει ένα φεστιβάλ τροφίμων γεμάτο κόσμο. Την ενοχή του επαμεινώντα Κορκονέα για τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Δεκέμβριο του 2008, αποφάσισε και το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχον για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο, όπως το πρωτόδικο δικαστήριο. Αντιθέτως, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώο λόγω αμφιβολιών τον Βασίλειο Σαραλιώτη. Την πρώτη του επίσκεψη ως Πρωθυπουργός πραγματοποιεί στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη, εξέφρασε τη συγκρατημένη του αισιοδοξία για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας πως θα πρέπει να μπει τέλος στον αναχρονιστικό θεσμό των εγγύησεων, ενώ ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής παραμένει κορυφαίο μέλημα και απόλυτη στρατηγική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Όσον αφορά την εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένη αντίδραση τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Κύπρος Πρόεδρος από την πλευρά του συνεχάρει τον κύριο Μητσοτάκη για την εκλογή του στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας και επεσήμανε πως το γεγονός ότι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο καταδεικνύει εκ νέου τους διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών. Τέλος στο κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα στις περιφέρειες. Η κυβέρνηση επιθυμεί καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, στους χώρους εργασίας, αλλά και στο αυτοκίνητο, όταν επιβαίνουν παιδιά
κάτω των 12 ετών. Τέλος χρόνου σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με το Υπουργείο Οικονομικών να μην δίνει καμία παράταση. Από τους 6 εκατομμύρια φορολογούμενους δεν έχουν υποβάλει δήλωση 150.000, οι οποίοι απειλούνται με πρόστιμα που ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 500. Τα εκαθαριστικά δείχνουν ότι ένας στους 3 φορολογούμενους θα πληρώσει μέσο φόρο 1.057,25 ευρώ, ενώ ένας στους 10 θα έχει επιστροφή φόρου κατά μέσο όρο 355 ευρώ. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι μεθαύριο Τετάρτη, με τους φορολογούμενους να μπορούν να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στα ύψη παραμένει και σήμερα ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στην κεντρική Ελλάδα χτύπησε κόκκινο, φτάνοντας και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες μέρες η χώρα μπαίνει σε κλίο ισχυρότερου καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες χρειάζεται προσοχή, καθώς η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο του Open στην Νοηματική. Δείτε αναλυτικά τις ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο στις 7 παρα 5 με τη Λίνα Δρούγκα. Καλό απόγευμα σε όλους.